Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, εξαρτάται από πού μας βλέπετε ή πότε θα μας δείτε. Ε, είμαστε στον τηλεοπτικό διάβλο η γειτονιά μας, διαδικτυακό τηλεοπτικό διάβλο και ε, είμαι ο Κωνσταντίνος Αντωνάκης, καλεσμένο μας έχουμε πάλι έναν εκλεκτό συμπολίτη μας, πολιτικό παράγοντα στις Ηνωμένε Πολιτείες και Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών, των Republicans Overseas in Greece, τον Jonathan Constantine, έγκριτο νομικό δικηγόρο και πολιτικό αναλυτή. Καλησπέρα Τζόναθαν, καλώς ήρθες και πάλι στη γειτονιά μας. θα θέλαμε να μας πάρεις δώσεις... Κώστα. Ναι, ναι. Ναι. Να μας δώσεις τα λόγια σου σχετικά ε, με την ε, αποτίμηση ενός ε, τριγώνου στις διεθνείς σχέσεις και στην γεωπολιτική που έχουμε αντιληφθεί ε, ότι υπάρχει ε, στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή και ορίζεται από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη μας, την ε, Αμερική ως ε, την ηγέτιδα δύναμη του ελευθέρου κόσμου, τη Ρωσία ως την χώρα εκείνη η οποία προείσταται ε, του Ρωσοσλαβισμού και την Κίνα η οποία ε, αναδεικνύει παγκόσμιες ε, εμπορικές, οικονομικές αλλά και στρατιωτικές επεκτατικές ε, φιλοδοξίες και διεισδύει ε, με πλάγια μέσα στα δυτικά πολιτικά συστήματα. Ε, πάνω σε αυτά ε, και με βάση ε, τα όσα μας έχεις διδάξει κατά καιρού ε, στις συναντήσεις που κάνουμε στο ε, New York ε, College University στην Αθήνα με τις διαλέξεις σου, με τις ομιλίες σου. Ε, έχουμε κατανοήσει ότι αυτό το τρίγωνο είναι καθοριστικό και θα είναι και καθοριστικό και για την καινούργια χρονιά ε, που μπήκε σήμερα. Ε, είμαστε στην 1η Ιανουαρίου του 2021. Ε, σε παρακαλώ πολύ, Τζόναθαν να πάρεις το λόγο και να μας δώσεις κάποιες έννοιες. Κάποιες... Ευχαριστώ, Κώστα, για την πρόσκληση. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Ανεξαρτήτως πότε θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ε, είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη που έρχεται. Μια χρονιά η οποία θα έχει πάρα πολλές εντάσεις διότι, όπως είπε στην αρχή, αλλάζει, έχει αλλάξει πλέον ο παγκόσμιος χάρτης της γεωπολιτικής. Ξέρετε, είναι πολύ απλοϊκό, είναι και η βάση της μαρξιστικής θεωρίας ότι υπάρχει μία ε, δύναμη από εδώ, μία δύναμη από εκεί, συγκρούονται, λεγόμενη, η σύγκρουση, υπάρχει η, η αντίθεση και τελικά η επικράτηση μία στον δύο. Είναι η διαλεκτική, η χιγελιανή ε, θεώρηση το, της ε, πολιτικής, ότι... Όλα είναι απλά. Υπάρχει μία από εδώ και μία από εκεί. Δύναμη. Η, η θέση, η αντίθεση και η, 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 ο συγκερασμός τελικά με την επικράτηση του ενός ή των δύο. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά. Λυπάμαι που το λέω στους φίλους θεωρητικούς μαρξιστές, αλλά η ζωή είναι πάρα πολύ πιο σύνθετη από ένα δίπολο. Στην πολιτική λοιπόν την παγκόσμια υπήρχε ένα δίπολο. Ένα απλή. Εξίσως Αμερική. Περίπου ισοδύναμες μόνο που άλλαξαν τα πράγματα. Η Ρωσία πλέον δεν είναι η Ρωσία που ήτανε. Η οικονομία της χαρακτηριστικά είναι η οικονομία του Τέξας. Μία από τις μεγάλες πολιτείες των ΗΠΑ. Η στρατιωτική της ισχύς πάρα πολύ μειωμένη. Και αυτό έγινε επειδή ο Ρίγκαν, γνωρίζοντας ότι η Αμερική είχε μεγάλα αποθέματα οικονομική ε, οικονομικής ισχύω, ξεκίνησε την εποχή της προεδρίας του μια κούρσα εξοπλισμών από την οποία η Ρωσία βγήκε χαμένη. Δεν μπόρεσε να αντέξει το ρυθμό και κατέρευσε η οικονομία της. Με αποτέλεσμα 15 χρόνια να υπάρχει ένα κενό σταθερότητος εκεί αλλά η πολιτική μας διδάσκει ένα απλό πράγμα. Όταν δημιουργείται ένα κενό, κάτι άλλο έρχεται να το αναπληρώσει. Και αυτό που το αναπληρώσε ήταν πολλές περιφερειακές δυνάμεις οι οποίες σπεύσανε να εκμεταλλευτούν την ασθενή θέση πλέον της Ρωσίας. Αυτό έγινε στην παγκόσμια σκακέρα με την άνοδο της Κίνας, αλλά στις τοπικές γεωπολιτικές ε, σκηνές, όπως Ανατολική Μεσόγειος, υπήρξαν άλλες δυνάμεις, όπως η Τουρκία, όπως η Γερμανία, όπως ε, το Αζερβαϊτζάν, οι οποίες ανέβηκαν σε δύναμη και αρχίζουν και θέτουν ε, τους εαυτούς τους ως μικρές περιφερειακές δυνάμεις. Άρα, αντί σύνθεση-αντίθεση, έχουμε πολλές, πολλές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες προσπαθούν να τοποθετηθούν θετικά για τις χώρες τους στη γεωπολιτική σκακέρα. Αλλά ας το απλοποιήσουμε. Ας μείνουμε στο πιο απλό, το τρίγωνο. Το τρίγωνο είναι <coughs> Αμερική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η παγκόσμια υπερδύναμη, στρατιωτικά και οικονομικά. Νούμερο ένα χώρα στον κόσμο στρατιωτικά. Νούμερο δύο δεν είναι η Κίνα. Πλησιάζει, δεν είναι. Ούτε και η Ρωσία. Η οικονομική δύναμη όμως της Αμερικής έχει ως ουραγό δεύτερο κοντινό όμω την Κίνα. Στο τρίγωνο λοιπόν Αμερική, Ρωσία, Κίνα έχουμε τρεις δυνάμεις οι οποίες εντός αγωγικών δεν μπορούν να τα βρούνε η μία με την άλλη. Η Ρωσία δεν μπορεί να τα βρει με την Αμερική, η Αμερική δεν μπορεί να τα βρει με την Κίνα, η Κίνα δεν μπορεί να τα βρει με τη Ρωσία. Και εκεί ο πονηρός Κινέζος, πολύ διαβασμένος, βάζει Αμερική και Ρωσία να τσακώνονται, έτσι ώστε <coughs> αυτός να αρχίσει να ανεβαίνει. Αυτό είναι που, κατάλαβαν, που κατάλαβε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το, και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πραγματικός μας αυτή τη στιγμή αντίπαλος δεν είναι η Ρωσία, δεν είμαστε κολλημένοι στη δεκαετία του 60 και τα... η Ρωσία δεν είναι καν κομμουνιστικό καθεστώς. Αντίθετα, κομμουνιστικό καθεστώς είναι και πολύ σκληρό, αλλά με καπιταλιστική οικονομία είναι η Κίνα. Θα μου πείτε, μπορεί να συνεπάρξουν τα δύο. στον πλανήτη μας όλα έχουν συμβεί. Αριστεροί με δεξίες τσέπες, Πάμπλουτοι επιχειρηματίες, Ζούκεμπεργκ, οι οποίοι το παίζουν αριστεροί. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή ό,τι μάθαμε δεκαετίες, 50, 60, 70 για την εξωτερική πολιτική, τώρα αρχίζουμε και τα ξεχνάμε. Στο γεωστρατικό κέντρο το οποίο έχω την τιμή να είναι το East Med Strategic Institute Studies. Θα δείτε πίσω μου υπάρχουν οι ιστοσελίδες που ανεβάζει τις ειδήσει, τις μελέτες και, τις, και, τα άρθρα για γεωστρατηγικά θέματα. Έχω, κάνω, αναλύουμε συνέχεια, κυρίως όμως με έμφαση στα δικά μας, αυτό το τρίπολο. Η Αμερική επίσης δεν είναι η Αμερική που ήταν. Πώς. Η Κίνα έχει διαβρώσει πάρα πολύ την Αμερικανική σκέψη. Έχει ρίξει, έχει, έχει καταφέρει τρία πράγματα. Πρώτον, έχει αλώσει τα Αμερικανικά πανεπιστήμια. Από εκεί, αντλεί ιδεολόγους μαρξιστές, οι οποίοι ε, το λένε και ανοιχτά, δεν ε, δεν τί, ταυτίζονται με το λεγόμενο αμερικάνικο όνειρο. Δεύτερον, αγγλική τεχνογνωσία, την οποία κλέβει από τα ερευνητικά κέντρα, τον είπα, αλλά κυρίως μπορεί και διαβρώνει την αμερικάνικη νοτροπία και σκέψη. Η λεγόμενη woke culture, αυτό... Η, ας το πούμε, νεοφιλελεύτ ε, ε, τρόπος σκέψης, μην... Ε, ε, στην Ελλάδα το λέμε οι δικαιωματούλιδε. Λοιπόν, bon. έτσι η Κίνα έχει καταφέρει και έχει διαβρώσει την Αμερική. Αντίθετα, η Αμερική δεν έχει καμία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, στην, ε, στον πληθυσμό της Κίνας ο οποίο ζει σε ένα σκληρό δικτατορικό καθεστώ. Όποιο διαφωνεί, πολύ απλά τον σκοτώνουν επί τόπου. Χωρί δίκε, χωρί ε, κουράση, χωρί τίποτα. <κυρίζει> σε αυτό λοιπόν το, σε αυτό το, λοιπόν, το σκηνικό, ας, ως Έλληνες, ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο τα πιο κοντά, κοντινά τα δικά μας. Έχουμε τρεις υπερδυνάμεις δύο κύριες, μία φθήνουσα, η οποία ουσιαστικά ε, θα μπορούσαμε να την πούμε απλά μία μεγάλη περιφερειακή υπερδύναμη, έτσι. δεν είναι παγκόσμια δύναμη, αντίθετα παγκόσμια δύναμη είναι σαφώς η Αμερική και αναδυόμενη η Κίνα. Η, η Κίνα είναι παγκόσμια οικονομική δύναμη, δεν είναι παγκόσμια στρατιωτική δύναμη, είναι εκεί περιφερειακή. Ε. Δηλαδή, έχει στόλο, έχει στρατό, αλλά τον έχει στην περιοχή της Άντε και σε κάποιες βάσεις. Οι βάσεις της Κίνας έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι στην ε, ε, Ανατολική Αφρική, στη, ε, σε χώρες ε, στον κόλπο, στο, ε, ε, στην Κόκκινη Θάλασσα, στον Τζιμπουτί. Ε, τώρα ετοιμάζεται να κάνει βάση στο Ιράν, ε, δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Πρέπει. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο γεωστρατηγικός σκοπός της Κίνας. Η Κίνα θέλει. Και αυτό είναι ο πόθος της εδώ και χίλια τουλάχιστον χρόνια να εγκαταστήσει τους δύο βασικούς διάβλους εντελώς υπό τον έλεγχό τους προς την Ευρώπη. Είναι ο δρόμος του μεταξιού, ο λεγόμενος, ο οποίος αναλύεται στον χερσαίο και στον θαλάσσιο. Τον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού αυτή τη στιγμή τον έχει εγκαταστήσει με διάφορα λιμάνια, όμως απειλείται σε αυτό το δρόμο από το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο ελέγχει όλα τα στενά της Ιφιλίου. Βλέποντας λοιπόν ότι έχει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα στο νότιο θαλάσσιο δρόμο, ξεκίνησε τον νότιο χερσαίο δρόμο, ο οποίος ξεκινά από τα σύνορά της, προχωράει στις κεντρικές τελευταίες σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, Ιράν, Τουρκία, Βουλγαρία, Ευρώπη. Άρα, βλέπετε ότι η φίλη μας η Τούρκη είναι απολύτως απαραίτητη στα γεωπολιτικά σχέδια της Κίνας. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια προσέγγιση Ρωσίας-Τουρκίας την ίδια ώρα που το ΝΑΤΟ, η Αμερική, έχει πάρα πολλά, πολύ σοβαρά θέματα με την Τουρκία και την ευγέννη συμπεριφορά της. Η Τουρκία θέλει επίσης και αυτή, εκμεταλλευόμενη το κενό δύναμης της Ρωσίας, να γίνει μια περιφερειακή υπερδύναμη. Και είναι. Έχει ένα εκατομμύριο στρατό, από τους μεγαλύτερους στρατούς. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί τεχνολογικά να υστερεί από τη Ρωσία, αλλά αριθμητικά έχει περισσότερα στρατεύματα. Άλλο αν είναι χαμηλής ποιότητας. Άρα βλέπετε, μια Αμερική η οποία αρχίζει με την ε, αριστερή ε, εντός αγωλικών ε, σκέψη των δικαιωματούλυδων, να πέφτει σε δύναμη και μια Κίνα να ανεβαίνει. Και μαζί με την Κίνα η δορυφόροι δυνάμει της Κίνας. Τουρκία, Ιράν, Γερμανία. Και όσες χώρες ανάμεσα από Τουρκία, Γερμανία, είναι στο γερμανικό άρμα. Η Ελλάδα πού είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι η χαμένη. Είναι η χαμένη της προσέγγισης Κίνας-Τουρκίας. Είναι η χαμένη της μείωσης της δύναμης της Αμερικής με την αριστερή ιδεολογία. Είναι χαμένη. Διότι οι Κινέζοι έχουν πείσει με το το φυσικά, τους δημοκρατικούς, ότι ο πραγματικός εχθρός της Αμερικής είναι η Ρωσία. Γι' αυτό και η λύσα των δημοκρατικών με τους Ρώσους. Ποιους Ρώσους? Τη σκιά. Πραγματικά σκιά του σοβιωτικού καθεστώτος σε δύναμη, σε διείσδεση, οικονομική δύναμη ενώ και στρατιωτική δύναμη. Σκιά του εαυτού τους. Ποιο είναι ο φόβο από τη Ρωσία, Πάρα πολύ μικρό. Και στα Βαλκάνια ακόμα η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Άρα, βλέπετε, να πέφτει η δύναμη η γεωπολιτική της Ελλάδας, να ανεβαίνει της Τουρκίας και εκεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τι κάνουμε ως Ελλάδα. Ποιο, σε ποιο, σε ποιο, ε, δύο πράγματα πρέπει να έχεις για να έχεις ισχύ. Πρέπει να έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και ισχυρές συμμαχίε. Όχι ένα από τα δύο και τα δύο μαζί. Η μεγάλη χαμένη της γεωπολιτικής κακέρας αυτή τη στιγμή όσο ανεβαίνει η δύναμη της αριστεράς, δηλαδή των δημοκρατικών και ε, της Κίνας, είναι οι τρεις οι τρεις-τέσσερις χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή η Ελλάδα, το Ισραήλ η και η Αίγυπτος. Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος χάνουν. Εκτός αν αποφασίσουμε και γίνουμε κινέζικο πρωτεκτοράτο. Αυτό είναι... Εντάξει, είναι επιλογή μας. Απλά θα, μάθουμε όλοι να, ζούμε με πια πιάτο την ημέρα. Και αν τολμάμε να μιλήσουμε, μια σφαίρα στο κεβάλι και τέλος. Να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Δεν τώρα. θέλω να μακριγορίσω. Ναι. Δεν θέλω να μακριγορίσω, ε, αλλά αυτό είναι το ξεκίνημα του 21. Το 21 βρίσκει την Ελλάδα ανίκανη, αδύναμη και με τις λάθος στρατηγικές επιλογές. Για το θέμα του ΝΑΤΟ. Ε, όπως ε, καλύτερα από μας γνωρίζεις, ως ο πλέον Δήμον, το 1991 ε, υπήρξε μια συμφωνία ε, των πρόεδρων του Πρεσβυτέρου, Τζορτζ Μπους του Πρεσβυτέρου και Κορβατσόφ σχετικά με την μη επέκταση του ΝΑΤΟ. Και είδαμε ότι το 1997 το ΝΑΤΟ έφτασε επί προεδρίας του πρόεδρου κυρίου Βίλιαμ Τζέφερσον Κλίντον στις παρυφές της ίδιας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έκτοτε, σε όλε τι ε, ας πούμε, ζυμώσεις που γίνονται στο ΝΑΤΟ και μαθαίνουμε εμείς το τι λέγεται και ε, στα συνέδρια του ΝΑΤΟ και τα συναφή, προβάλλεται η Ρωσία ως ο υπαριθμόν ένας εχθρός. Μάλιστα, από το 2005 και μετά, δεν υπάρχει, η τελευταία φορά που υπήρχε παρουσία Ρώσων σε ευρύτερα συνέδρια του ΝΑΤΟ ήταν το 2005. Βέβαια υπάρχει και το Συμβούλιο Συνεννοήσεως, ας το πούμε έτσι, ΝΑΤΟ-Ρωσίας ακόμα, αλλά πολύ λίγη σημασία έχει από πλευράς ε, πολιτικής ισχύω αυτό το Συμβούλιο. Ε, κρατώ το ότι ο πρόεδρος ε, κύριος Ντόναλτ Τραμπ ε, έχει αποδοκιμάσει πολλές φορές το ΝΑΤΟ. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι το ΝΑΤΟ όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια ε, ελπίζουμε της πρώτης προεδρίας και ελπίζουμε να ακολουθήσει και δεύτερη προεδρία του πρόεδρου Τραμπ το ΝΑΤΟ αυτονομήθηκε εντελώς από τον κυριότερο σύμμαχο μέσα στη Συμμαχία την Αμερική και έπαιξε ένα καθαρά προκλητικό αντιρωσικό παιχνίδι το οποίο βάζει από την πίσω πόρτα την Κίνα σε θέση ισχύω. Πώς το εκτιμάς αυτό. Θα μου επιτρέψεις ε, φίλε Κώστα ένα λογοπένιο Θα κάνω μια ερώτηση. Πούντο. Η απάντηση είναι ΝΑΤΟ. Πούντο. <laughs> Ποιο είναι ο λόγος ύπαρξη ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Mm. Υποτίθεται το αντίπαλο ΔΕΟΣ στην Βορειοατλαντική Συμμαχία που τη δεκαετία 50, 60, 70 ήταν η Ρωσία. Ποια Ρωσία. Η Ρωσία είναι ένα τίποτα σχεδόν. σα είπα, η οικονομία είναι του Τέξας. Mm. Εντάξει. Και η στρατιωτική ισχύς είναι... Εντάξει, έχουν καλή μεταλλουργία έχουν καλά, καλά μυαλά, δεν έχουν τίποτα στους υπολογιστές, πάσχουν και τα, τα οπλικά του συστήματα είναι πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Προσπαθούν ως εξαγώγημο προϊόν να πουλήσουν κάποια, ε, κάποια συστήματα. Είδατε τους S400 τους πουλήσανε στην Τουρκία, βγάλαν κάποια χρήματα, Βέβαια αυτό έχει δημιουργήσει τρελούς πονοκεφάλους στην Τουρκία. Σύνοτι το S-400 δεν είναι και τόσο πανίσχυρο όσο φαίνεται. Ήδη έχουν βρεθεί αντίμετρα στα, στους ε, πυράβλους S-400, τους αντιεροπορικούς. Εσύ... Όταν έχεις μία, ένα νάνο και ένα γίγαντα, δηλαδή το Ρώσο που είναι νάνος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει ιστορία ε, πολιτική. Ε, αλλά αυτά, ήτανε, αυτά είναι περασμένες αναμνήσεις. Ναι. Έχουν περάσει 30-40 χρόνια από τότε. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που καλό ή κακό κάναμε τη Σοβιετική Ένωση ισχυροί, έχουν πεθάνει. Τώρα πλέον είναι η νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά η νέα γενιά θέλει να περνάει καλά. Δεν, δεν πρόκειται να δώσει τη ζωή της για την ε, μητέρα πατρίδα με, με ελάχιστε εξαιρέσεις. Το πρόβλημά σου είναι η Κίνα. 1,5 δισεκατομμύριο σκλάβοι, φτηνό εργατικό δυναμικό που έχει, έχουν θησαυρίσει και οι Κινέζοι η ολιγαρχία βέβαια, έτσι, η κομματική νομοκλατούρα, γιατί το μέσο Κινέζο, όπω είπαμε, ζει με ένα πιάτο ρύζι σε δύο τετραγωνικά. Uh -huh. ε, η και εκείνα τα αρπακτικά του διεθνούς κεφαλαίου οι οποίοι επενδύσανε στην Κίνα και μαζί με την Κίνα είπαμε το χρήμα δεν έχει πατρίδα τα μοιράζονται σε φορολογικούς παραδείσους Οικονομική ισχύ, στρατιωτική ισχύ. Η Κίνα επενδύει πάρα πολύ, κλέβει τεχνολογία συνέχεια από την στρατιωτική, αλλά και όποια άλλη τεχνολογία από τη ΣΥΠΑ και έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να φτιάξει έναν αρκετά αξιόμαχο στρατό. Βέβαια είναι πολύ, αρκετά πίσω από την Αμερική, αλλά σε 10 χρόνια μπορεί να μείνει το ίδιο. Και, αλλά κυριότερο έχει επενδύσει σε έναν ψυχολογικό πόλεμο, σε βάρος της υπεροπλίας, υπεροχή των ΙΠΑ και της δύση. Προσπαθεί δηλαδή να μας κάνει εμά τους δυτικούς, να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε και να κοιτάμε ε, στον καλό Κινέζο, στον εργατικό Κινέζο. Αυτό είναι ακριβώς η ίδια υπεριαλιστική, εξόχως υπεριαλιστική ε, τακτική των Ιαπωνέζων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ιστορία λένε ότι όσο, όσο περισσότερο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο παραμένουν τα ίδια. Ο Κινέζος δεν κάνει τίποτα άλλο από ό,τι έκανε ο Ιαπωνέζος στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι καρμπών περιπτώσεις. Το θέμα είναι ποιο θα αντέξει οικονομικά την κούρσα εξοπλισμών που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος Τσι. Αυτό που δεν κάναν τότε οι Ιαπωνέζοι, το, κάνανε, το κάνουν τώρα οι Κινέζοι και λαδώνουν το σύμπαν, λαδώνουν το σύμπαν Πολιτικού ε, πολιτικούς κυρίως, ε, τεχνοκράτες, έτσι ώστε να έχουν και ακαδημαϊκούς, έτσι ώστε να έχουν την ε, υποστήριξη της, και με συγχωρείτε, και ΜΜΕ μι πάρα πολύ βασικό, έχουν, ελέγχουν όλα τα ΜΜΕ μι του πλανήτη, για να μπορούν να ελέγξουν το αφήγημα ε, το οποίο ακούει ο μέσος πολίτης. Και όταν λες ότι ε, ο Κινέζος είναι ε, αντίπαλός μας, ρατσιστή, ρατσιστής, οτιδήποτε. Ε, αυτή ήταν η βελτίωση που κάνανε οι Κινέζοι σε σχέση με του Ιαπωνέζους στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τους Ναζί βέβαια, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια, θυμόμαστε και κάποιε καλές συνεργασίες που είχαν με τον τότε αντιπρόεδρο, τον κύριο Αλγκόρ. Οι Κινέζοι είχαν ακουστεί κάποια πράγματα, αλλά ας το αφήσουμε. Σας είπα ότι οι Κινέζοι λαδώνουν το σύμπαν. Έχουν καταφέρει, έχουν λαδώσει την οικογένεια Biden. Είναι γνωστό αυτό έχουν παράδειγμα στη Τζόρτζα βλέπετε ότι γίνεται ένα μεγάλο θέμα με τις εκλογές. Ο αδερ, ε, και ξέρουμε ότι ο, ο κυβερνήτης της Τζόρτζα και τη Ρεπουμπλικάνος ταρπάζει χοντρά από τους Κινέζους. Ο αδερφός του είναι ε, μεγάλο μεγαλοστέλεχος ε, στη Huawei. Ναι. Η ε... οικονομική διείσδυση, δηλαδή αυτό που λέμε η μαλακή διπλωματία, soft diplomacy, στην Ελλάδα το λάδομα Τουρκία, τον μπαχτσίσι δουλεύει άψογα στην Αμερική. Έχουν καταφέρει οι Κινέζοι, όπως και οι Τούρκοι, έτσι, μην ξεχνάμε. Οι Τούρκοι και οι Κινέζοι έχουν καταφέρει και έχουν διεισδύσει στο επιτελείο Biden με αριστοτεχνικό τρόπο. Εμείς, ε, εμείς ως Έλληνες μας άμε κουτόχορτο. Μάλιστα. Έχουμε μια εκπρόσωπο τύπου, λέει. Εν πάση περιπτώσει, Υπάρχει μια σοβαρή πληροφορία, την οποία εδώ στις διαδικτυακές συναντήσεις που κάνουμε και με άλλους καλεσμένους και μόνος μου κάποια φορά με τον ταξιάρχη, τον φίλο μας, έχουμε σχολιάσει την πληροφορία που υπάρχει στην γαλλική βιβλιογραφία, ότι στις 23 Φεβρουαρίου του 2017 ο τότε Πρωθυπουργό τη Γαλλία, ο κύριος Μπερνάρ Καζνεύ, ο οποίο ε, ήταν για λίγου μήνε μέχρι τις εκλογές του Μαΐου του 2017 και μάλιστα επειδή είχαν πείσει τον Πρωθυπουργό κύριο Βάλς ότι αυτό θα πάρει το χρήσμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος όπερ και δεν έγινε ε, έφυγε ο Βάλς και μπήκε ο Κασνέ. Ο κύριος Κασνεύ λοιπόν στις 23 Φεβρουαρίου του 2017 εγγενίασε το εργαστήριο το οποίο εφεύρε τον ιό COVID-19 στην Γουχάν και γίνεται μία για κεφάλαια από Αμερικανικούς κύκλους και από Κινεζικούς κύκλους ταυτόχρονα δε και για στρατιωτική πλέον και σήμερα παρουσία ε, Κινέζων στον Καναδά. Ε, έχει ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο στον Καναδά, τι θέλουν οι Κινέζοι εδώ και τελικά κάνανε μια έτσι θεατρική προσομοίωση ότι οι Κινέζοι απλά παρακολουθούν τους Καναδούς στρατιώτες να γυμνάζονται. Λοιπόν, ε, αυτά τα γεγονότα δεν δείχνουν, Τζόναθαν, μια τεράστια διείσδυση στα δυτικά ε, κέντρα των Κινέζων δηλαδή πλέον ο εχθρός είναι μέσα στα ίδια μας τα σπίτια και μάλιστα τον δέχεται τον εχθρό κυρίως η αριστερή πτέρυγα των πολιτικών συστημάτων του ελεύθερου κόσμου έτσι δεν είναι Όπως σας είπα οι Κινέζοι Είδανε είδαν τα λάθη των Ιαπωνέζων και των Ναζί και φρόντισαν να μην τα κάνουν και οι okay. ίδιοι. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που κάνανε είναι να δώσανε το σύμπαν. Βρήκανε πολιτικούς, βρήκανε τεχνοκράτε, βρήκαν, ήταν πολύ εύκολο. Χρήμα, είπε, όταν υπάρχει εύκολο, άνετο χρήμα, και ουσιαστικά το, το σκλάβο το χρήμα το οποίο βγαίνει από τις πλάτες του Κινέζικου λαού, έτσι. Διότι όταν έχει τον άλλον να, ζει σε δύο τετραγωνικά σαν σκλάβο με καθημερινή εργασία, 12 ώρα, εξαλλητικά ωράρια, χωρίς δικαιώματα, χωρίς, 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 χωρίς. Είναι πολύ εύκολο να πουλάς αριστερή λύκη. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, πρώτον λαδών, δεύτερον μιμιέψιλον, τρίτον ακαδημαϊκή κοινότητα. Στην ειδικά εκλογή. για το θέμα, ειδικά για το θέμα της χρήσης που σας διακόψω, για το θέμα της, ε, για του ιού, ξέρουμε ότι ο, τμήματα αυτού του ιού εκλάπησαν από τον Καναδά. Επειδή είπε σε Καναδά, στον Καναδά είχε γίνει και ένα άλλο σκάνδαλο το 2017 ή 2018 με την κλοπή του κωδικών, τα το οποία πήγανε στο ερευνητικό κέντρο της Γουχάν, από τα οποία από το οποίο από τον Ιούλιο του 19, προσέξτε με, Ιούλιο του 19, ήδη έχει διαρρεύσει, θα δούμε αν είναι σκόπιμο, σκόπιμη διαρρεύει ή όχι, αν είναι το ατύχημα, το στέλεχος του ιού που ξεκίνησε αυτή την πανδημία. Οι Κινέζοι βέβαια είπαν ψέματα, αλλά ο Κινέζος είχε ένα αβαντάζ, στρατηγικό πλεονέκτημα. Ήξερε ότι αυτός πολύ εύκολα μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό του, διότι ο πληθυσμός του ζει με τρόμο και με φόβο. Ότι κάποια, οποιαδήποτε μέρα, ανά πάσα στιγμή, έρχεται ο κομισάριος και τον παίρνει και τον σκοτώνει. Στην Κίνα υπάρχει ένα σύστημα επιβράβευσης του πολίτη. Επιβράβευσης ή Έχεις λοιπόν ένα σκορ 10, και αν ε, δεν ε, συμμορφώνεσαι, πέφτεις στο 90, στο 80. Στο 70 χάνεις το σπίτι σου. Στο 50 ε, χάνεις τη δικαίωμα να βλέπεις τα παιδιά σου. Στο 20 πας φυλακή, στο 5 μπάλα, τέλος. Για να είσαι λοιπόν, ε, για να έχεις κάποια προνόμια θα πρέπει να είσαι ένα πιθύνιο στρατιωτάκι χωρίς να μη σκέφτεσαι, να μην μιλάς, και εδώ που τα λέμε, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε εμείς στη Δύση είναι η φήμωση της ελευθερίας μας. Αυτό που μας έκανε δυνατούς ήταν αυτή η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία τώρα όμως αρχίζει και, αρχίζουν και μας την παίρνουν πίσω. Τη φυσική ελευθερία, αλλά και την ελευθερία του εκφράζεσαι. Δηλαδή, η σκέψη δεν μπορεί να μεταδίδεται. Υπάρχουν τα fact checkers, οι ελεγκτές ειδήσεων, οι λογοκριτές, έτσι. Τα ζήσαμε στην κατοχή. Όχι εγώ, η προηγούμενη γεωνιά. Ζήσαμε τους λογοκριτές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινωνία ζει ένα ναζιστικό όλεθρο. Ο οποίος δεν έχει τη σβάστικα ως σήμα, έχει ένα F. Ακόμα και η ίδια η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή κάποια στιγμή θα μας μπλοκάρει, όπως και εμένα με έχει μπλοκάρει πάρα φορές, διότι εκφράζω την πραγματικά φιλελεύθερη συντηρητική σκέψη. Mm -hmm. Αυτή που είναι υπέρ τη ελευθερίας. Αυτό που θέλουν να μας πάρουν. Υπήρχε, στη, υπήρχε, δράση κινέζικη στις τελευταίες προεδρικές εκλογές της 3ης 3 Νοεμβρίου του 2020. η Κινέζοι φυσικά, φυσικά. Είπα πριν ότι ο αδερφός του, του κυβερνήτη της Τζόρτζα που επικύρωσε αντισυνταγματικά και παράνομα της είναι μεγαλοστέλεχος της Huawei και έχουμε πλέον αποδείξει ότι ο κυβερνήτης τάρπαξε μίζα Βάζοντα ε, βάζοντας τα συστήματα της Dominion, είναι μια εταιρεία η οποία ε, ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα, είναι αυτή που είναι διευθύνων σύμβουλο σε ένας ελληνικής καταγωγής ονόματι Πούλος, ναι. ε, με έδρα στον Καναδά και μητρική πια Chinese Bank, Central Bank. Πάντως πω, ο, Καναδάς, ο Καναδάς, εμπλέκεται πολύ σε αυτή την ιστορία, διότι και η κόρη του, Προέδρου της Heng τη της κινέζικης Εταιρείας που έχει διεσδίσει σε όλο τον κόσμο Και κατασκοπεύει Και κάνει τα κινητά Τη 5G και όλα αυτά Βρίσκεται στον Καναδά Τη ζητάει η αμερικανική δικαιοσύνη Διότι ανέχεται σε κατασκοπία σε βάρος της Αμερικής ναι. Και ο Καναδάς δεν την εκδίδει έτσι δεν είναι Κοιτάξτε ε, η κατα... η... Μια χώρα Θέλει να είναι μπροστά τεχνολογικά uh -huh. Πόσα είναι Ρίχνοντας λεφτά στην έρευνα αυτή είναι η Αμερική. Δεν ρίχνει τεράστια λεφτά στην έρευνα. Η Κίνα δεν ρίχνει τίποτα στην έρευνα. <Η> κλέβει. <Κινά> η Κίνα κλέβει. <χ> θυμίζει, θυμίζει, το παλιό... Ο... Που ερχόντουσαν οι, οι Ιάπωνε παλιά, με... τι έχουν οι, οι Ιάπωνε, φωτογραφικέ μηχανέ. Ερχόντουσαν φωτογραφικέ μηχανέ, τώρα μιλάμε για δεκαετία 50-60, φωτογραφίζαν, αντιγράφανε, φτιάχναν. οι Ιάπωνε, εγώ συγκρίνω πάντα την Ιαπωνία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου με την Κίνα. Είναι λαοί οι οποίοι έχουν πολλά κοινά. Μπορεί να έχουν πολεμήσει, αλλά έχουν πολλά κοινά. Μια πολύ, ε, ε, κοινή κουλτούρα, ομοειδεί θρησκείε, ε, ομοειδεί ε, παράλληλου βίου και μια πολύ ε, έντονα καλλιεργημένη νοτροπία νοοτροπία της συλλογικής ηθικής, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το άτομο, υπάρχει η, η, συλλογικότητα. Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για μας στη Δύση. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτά τα καθεστώτα πολύ σύντομα θα καταφέρουν να μας αλώσουν έτσι που πάμε. υπήρξε ένα μικρό φωτεινό διάλειμμα κατά της παγκοσμιοποίηση, αλλά δυστυχώς Κυρίως ένα του γεγονότο ότι τα ΜΜΕ έχουν κυρίω εξαγοραστεί από κινέζικες, κινέζικων συμφερόντων ομίλου. Ε, αρχίζουν τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ε, βλέπω, το, ε, βλέπω ή φοβάμαι περισσότερο αυτόν τον παγκόσμιο χιλό πολύ σύντομα. Και ξέρετε, σε αυτέ τι καταστάσει δεν είναι ότι ανεβαίνει ο Κινέζος να έρθει στο δικό σου επίπεδο. Όχι. Static. Εκεί που είναι ο Κινέζος, εκεί θα είναι. Εσύ θα κατέβεις στο ύψος του. Δεν θα ανέβει ο Κινέζος. Εσύ θα κατέβεις στο ύψος σου. Και κύριε, εσύ που έχεις το αυτοκινητάκι σου και ετοιμάσου, σε 10, σε 15, σε 20 χρόνια, λεωφοριάκι, ένα πιάτο ρύζι και δύο τετραγωνικά ανάτομο. Και αν τολμήσεις να μιλήσεις, σφαίρα στο κεφάλι και δεν θα βρουν το πτώμα σου. Πάμε δηλαδή για μια παγκόσμια κινεζοποίηση, όπω πάνε τα πράγματα. αυτό, είναι, αυτό είναι το ζητούμενο της νέα τάξη πραγμάτων. Και έχει πάρα πολύ, έχει πολύ γέλιο η υπόθεση ότι η αριστερά δήθεν υποτίθεται ότι ε, τάσεται κατά τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερο διαφημιστή του. Ο μόνος ναι, πραγματικά ναι. ηγέτης ο οποίος είχε την εμβέλεια και τη δύναμη και τη δυνατότητα ναι. να σταματήσει τη νέα τάξη πραγμάτων είναι ο Ντόναλτ Τρόμπ. Δεν υπήρξε άλλος. Ναι. Υπάρχουν ηγέτες, αλλά όχι της δύναμης του Ντόναλτ Τρόμπ. Υπάρχουν ο ε, Ορμπάν, Σαλβίνη, ε, Μπολσονάρο. Υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτές οι χώρες έχουν τόση δύναμη όσο ο τρόπο. Ο μόνος που πραγματικά χτύπησε τη νέα τάξη πραγμάτων ήταν ο Τραμπ. Και γι' αυτό η ε, παγκόσμια, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ από ε, τα χειραγωγούμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με το αζημίωτο βέβαια, έτσι. Όταν λέμε ακαδημαϊκή κοινότητα με τα ίδρυμα, τα κοφούκιο της Κίνας, έχουμε και εδώ τέτοια. Με τον κύριο Εφοπλιστή, τον κύριο Λασκαρίδη, ο οποίος μοιράζει χρήματα σε Έλληνες για να του εξαγοράσει τη συνείδησή του ε, υπέρ των Κινέζων. Λασκαρίδη, εφοπλιστή, ο οποίο είναι η, η μακρά χείρ τη Κίνα. Ιδρύμα Κουφούκιο. Και όχι μόνο Λασκαρίδη, και άλλοι. Για τους επιόρκους πολιτικούς στην Αμερική υπάρχει μία συγκεκριμένη καταγραφή ποιοι είναι, τι κάνανε, πόσα πήρανε, πώ έδρασαν. Διότι μέχρι τώρα ξέρουμε ότι το σύστημα στο τέλος στην Αμερική αντιδρά και αποκαθιστά την αταξία. Θα αποκαταστήσει αυτή τη φορά το σύστημα αυτή τη μεγάλη προδοσία που έχει γίνει στη ΣΥΠΑ. Ξέρετε ότι ε, τα ΜΜΕ τα οποία ανήκουν στους Κινέζους ναι. λένε ότι δηλαδή, αυτά είναι ψέματα. Ναι. Τα ΜΜΕ ζητάνε από τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να διαδηλώσει καίγοντα, σκοτώνοντα ε, κατά αυτόν που θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Αυτοί που θέλουν να μάθουν την αλήθεια φοβούνται και δεν μιλάνε. Έτσι. Αυτό είναι η walk culture, αυτή είναι η BLM, η αντίφα, όλα εκείνα τα ανθρώπινα σκουπίδια, πληρωμένα αδρότατα από κινέζικα κεφάλαια, τα οποία θέλουν τη δική σας, τη δική μου ελευθερία, να την σταματήσουν. Παίζεται ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι προπαγάνδα αυτή τη στιγμή και κυρίως πολύ καλά χρηματοδοτούμενο. Έτσι ώστε φωνές οι οποίες να θέλουν να σταματήσουν αυτά τα πράγματα ακούγονται μεν, ναι, αλλά ως ε, μια σχεδόν παραφωνία στον οχετό των, των fake news, της παραπληροφόρησης που ακούγεται, στις, τόσο στη ΣΥΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο. Και όταν, ε, ξέρετε τι το έλεγε ο Γκέμπελς, πες, 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 ε, 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 ο Γκέμπελς, ο, 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 ο Σπέρ, ο Σπέρ, ο ναζιστής, ο, εκ των αρχιτεκτών της ναζιστικής ε, προπαγάνδας, λέει, αν πεις ένα ψέμα τόσες φορές, πάρα πολλές φορές, τελικά θα το πιστέψουν. Πες, 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 πέταλασπί πέταλασπί πέτα πέταλ θα μείνει κάτι. Έτσι λοιπόν και τα ΜΜΕ έχουν διαδώσει τόσα πολλά ψέματα και βλέπετε ότι ακόμα και συζητήσεις, βλέπεις παράδειγμα για την Οθία στην Αμερική, τους βλέπεις εκείνη τη στιγμή ότι ακυρώνουν ψηφοδέλτια του Τραμπ και βγαίνει το fact checker του facebook που λέει αυτή είναι ψευδείς είδηση. Μα τη βλέπεις σε βίντεο μπροστά σου. Τη βλέπεις. Η δικαιώσεις κάνει η αμερικανική δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή κινείται με απελπιστικά αργούς ρυθμούς. Ελπίζουμε να υπάρξει κάτι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Εγώ πιστεύω ότι και αυτή είναι τρομοκρατημένη από αυτό το... Ξέρετε τι, όσο, όσο, όσο αλλάζουν τα πράγματα, τόσο τα ίδια μέρα. Τα ίδια γινόντουσαν στη Γερμανία με τους με, με, τα, με, τα, με τους, ε, brown shirts. Καφέ, με τα καφέ που κάμεις, στο του... Τα το Ναι. Και το <σφυγλώ> του ρε. Μιλάμε, μιλάμε πριν να αναλάβει ο Χίτλερ. Αυτοί yeah. ήταν λοιπόν μπράβοι, σαν τους σημερινούς μπιελεμάδες και αντίφαση στην Αμερική, με τις καφέ ε, στολές, οι οποίοι πηγαίνανε και όποιον ε, Όποιο αντιδρούσε, ακόμα δεν είχε έρθει ο Χίτλερ στην εξουσία, ήταν ακόμα ο, ο καγκελάριο. Ο Χίντερμπορκ. Uh, ο Χίντερμπορκ, μπράβο. Και όποιον βρίσκανε στο δρόμο, αντιφωνούνταν, τον σαπίζαν στο ξύλο και τον σκοτώναν. Είχαν τόση δύναμη αυτή που κανένας δεν του πείραζε. Βεβαίω παρανομούσαν. Ε, πού και πού πιάναν κανέναν και τον αφήναν. Είχαν διαβρώσει τα πάντα, έτσι ακριβώ τώρα γίνεται και σήμερα. Κανένα δεν τολμάει να απαντήσει. Μπά, διότι θα βγούμε στο Facebook και θα, θα, θα μα κράξουν, θα κάνουν ε, φασαρίε εκτό το σπίτι μα, θα μα κάψουν. Λοιπόν, όλα Και οι δικαστέ εντάξει, να ξέρετε ότι δεν φημίζονται και για τη μαχητικότητά τους. Συνήθω το προτιμούν οι υποθέσει να αναβάλλονται, να φεύγουν πάρει ο επόμενος. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει τώρα και με τις δίκες στην Αμερική. Όλες, αντί να εξεταστούν πριν τις 6 Ιανουαρίου, ξαφνικά αρχίζουν και γλιστράνε και προχωράνε λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω και λίγο παρακάτω. Διότι όλοι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, θα έχουν κάνει πάνω τους. Γιατί θα βγει ο Μπιλέμα ο Αντίφα και μη μας χαλάσουν τη βολή μας. Ξέρετε τι όμως η δημοκρατία θέλει θυσίε φίλοι μου. Και όταν έχεις έναν εχθρό απέναντι, ο οποίος έχει εκατομμύρια, δεκα, δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια αναλώσιμους στρατιώτες να σου στείλει, εδώ κανένας δεν περισσεύει να κάτσει στο σπίτι του, στον καναπέ. Αυτή τη στιγμή η, ο πολιτισμός μας, ο πολιτισμός μας, Ξέρετε ότι χτε, διάβασα ότι οι, οι, δημοκρατικοί θεώρησαν τεράστια νίκη ότι φεύγει ο Όμηρος, ακούστε, φεύγει ο Όμηρος των γυμνασίων τον είπα. Διότι είναι ρατσιστής, ο, ποιος, ο Όμηρος, είναι ρατσιστής Αλλά ο Μάουζεν δεν είναι. Το κόκκινο βιβλιαράκι να διαβάζετε. Αλλά ο Όμηρος και ο Σέξπιρ, οι μεγαλύτεροι συγγραφείς της παγκόσμιας ανθρωπότητος, θεωρούνται ρατσιστές και πρέπει να φύγουν από το σχολικό πρόγραμμα. Ο Σέλιν, αλλά και ως άνθρωπος, ο παγκόσμιος άνθρωπος είναι ο ντράπηκα. για την κατάντια της κοινωνίας μας. Ο Σέξπιρ και ο Όμηρος να φύγουν για να μπει το κόκκινο βιβλιαράκι του Mao Zedong. Παναγιά βοήθα μας που πάμε. Γι' αυτό σας λέω, το, το 2021 είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Θα βγει αντίδραση από τον Νουνεχή και έντιμο κόσμο. Τον Ηνωμένων Πολιτειών. Και... Ο, ο κόσμο στην Αμερική και... Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος στην Αμερική είναι εξαλλούς, είναι εξαγαλωμένος. Ε, υπάρχουν αν θέλετε να το βάλω, υπάρχει το μισό τουλάχιστον του πληθυσμού που είναι βαμμένοι τραμπικοί έτσι, και ψηφίσανε Τραμπ. Υπάρχει το 30% οι αδιάφοροι και ένα, ένα 10% οι οποίοι είναι φιλελεύτ και ένα 10% βαμμένοι μαρξιστές κινεζόφιλοι. Αυτή τη στιγμή το 10% ελέγχει την κατάσταση. Γιατί, διότι έχει πίσω τα ΜΜΕ, το Facebook, το Twitter και το Instagram. Και όλη η κοινωνία ακούει, ενημερώνεται μέσα από αυτά, αυτές τις πλατφόρμες οι οποίες ανήκουν σε επιχειρηματίες που ταρπάζουν ή τα βγάζουν μαζί με τους Κινέζους. Αυτό, ξέρετε τι, Πρέπει λίγο να το προσγειώσουμε, να το, να, το να το βάλουμε λίγο σε ελληνικά δεδομένα. Τι, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτα, απολύτως τίποτα. <coughs> και είδαμε και μια επένδυση σιγά τα οά σιγά τα ε, της Κόσκο. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα παρά μόνο ε, προβλήματα εάν προσδεθεί τυφλά στο άρμα της Κίνας, η οποία σίγουρα γεωστρατηγικά προτιμά την γείτονα χώρα, ε, Τουρκία. Και αυτό διότι ο σιδηρόδρομος, ο οποίος ε, είναι απαραίτητος για την Κίνα, περνάει από την ιραν τουρκια και μετά πηγαίνει στην ε, Κεντρική Ευρώπη, όχι μέσω της Ελλάδας. Άρα στην επιλογή η Κίνα, η, ε, της Κίνας ή η Τουρκία ή Ελλάδα, η ελλαδα είναι σαφώς Τουρκία. Επίσης, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι εξίσου αποδυναμώνεται ο άξονας εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να μας βοηθήσει, δηλαδή Αίγυπτος, Ισραήλ ε, και Κύπρος. Είναι χώρες στις οποίες δεν πολύ ενδιαφέρεται ο Κινέζος, ενδιαφέρεται μέτρια, αλλά όχι τόσο όσο. Άρα, βλέπετε ότι έχουμε μια ολοένα και αυξενόμενη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας για την Κίνα και ο Κινέζος μέσω των ε, πολιτικών στην Αμερική θα εντός εισαγωγικών ξεχάσει την Ελλάδα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του στην, στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Κινέζος θέλει να ρίξει τη Ρωσία, να ρίξει και την Αμερική. Ο Αμερικανός, ο αριστερός, βλέπει μόνο την κακιά Ρωσία, κουφό τώρα θα μου πείτε πόσο αριστερός, το τέως σοβιετικό καθεστώς, Αυτά είναι πραγματικά ιστορίες λίγο για γρήγορα. Σας είπα και στην αρχή της παρουσίασης ότι αυτά που ξέραμε πριν από 20-30 χρόνια πρέπει να τα ξεχάσουμε δεν είναι, οι ίδιες, δεν είναι τα ίδια καθεστώτα, δεν είναι οι ίδιες γεωπολιτικές συνθήκες. Πρέπει να, να εξελιχθούμε ή, να, ή να, να, πεθάνουμε, ένα από τα δύο. Αυτό είναι. Όποιο δεν εξελίξεται, μαραζώνει. Ή η, η Ρωσία δεν εξελίχθηκε, μαράζωσε και αυτή τη στιγμή είναι μια φθήνουσα περιφερειακή δύναμη. Φθήνουσα. Αντίθετα, η Τουρκία είναι μια ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη. Η Ελλάδα είναι μια φθήνουσα δύναμη. Γιατί διότι ούτε στρατιωτική πολύ μεγάλη ισχύ έχει, δεν έχει άτομα για να λειτουργήσουν το στράτευμα, το, το, ο, ο αξιόμαθος πληθυσμός της Ελλάδας έχει πέσει και κυρίως έχει πέσει και, τε, και η, η διάθεση αυτού του πληθυσμού ενδεχομένως να υπερασπίσει την πατρίδα. Τώρα ασχολιόμαστε με τα δικαιώματα των μετανάστων, με τα, με τα δικαιώματα των δραντς, με οτιδήποτε εκτός από αυτά που αφορούν την πατρίδα μας. Απ' την άλλη πλευρά ο Τούρκος εκμεταλλεύεται τις καινούργιε συμφωνίες με τον Κινέζο και παίζει τον Αμερικάνο κατά τον Δοκούν. Και μιλάω για τον δοκά... Αμερικάνο της... Ε... Ο, τον δικαιωματούλη, έτσι να τον πούμε. Αυτόν που πρόσκειται στην ε, κεντροαριστερά, αριστερά. Αντίθετα είδαμε ότι ειδικά στους τελευταίους μήνες ο πρόεδρος Τραμπ τράβηξε πολύ άσχημα το αυτή στην Τουρκία και χωρίς να έχει ψη, καν ψηφίσει τον νόμο ε, ενεργοποίησε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Τώρα μιλάμε 1η Ιανουαρίου, δεν ξέρουμε Ελπίζουμε ότι 6 Ιανουαρίου και 20 θα βγει ξανά ο Τραμπ, αλλά αν πάρουμε το χειρότερο σενάριο και βγει ο Biden, τότε σίγουρα θα έχουμε οι τέσσερις χώρες που ανέφερα πριν, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισραήλ και η Αίγυπτος, έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιατί, πρώτον, οι αδελφοί μου οι μουσουλμάνοι είναι πάρα πολύ έχουν πολύ σημαντική δύναμη μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, τον είπα. Και οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Ε, δεν είναι μόνο ότι έχουν εγγυωθεί μέσα στα, στις στρατιές των Αφρικανών και Ασιατών μεταναστών που είναι στην, στην πατρίδα μας, αλλά ε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι ουσιαστικά ο γεννήτωρας του, της πολιτικής του Ερντογάν. Ο Ερμπακάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ήταν ο πρώτος αδερφός μουσουλμάνος στην... Αδερφός μουσουλμάνοι, για να εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρουν, είναι μία οργάνωση κρυπτική, η οποία ξεκίνησε στην Αίγυπτο την δεκαετία του 20. Ε, ανδρώθηκε και στηρίχθηκε από το ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας και τον Ιούλιο Στράιχερ, εκδότη του περιοδικού Der Sturm ε, τη δεκαετία του 20 ε, και έγινε η προέκταση του της νατοστικής προπαγάνδας στον αραβικό κόσμο. Αυτή λοιπόν, ε, αυτή λοιπόν η οργάνωση, ουσιαστικά είναι ο πατέρας του ερμπαγκανισμού και αργότερα του Ερντογανισμού, ε, ο Ερμπακάν όταν πέθανε άφησε δύο βασικούς διεκδικητέ, διεκδικητές τον Γιουλέν και τον Ερμπακάν ε, και με συγχωρείτε τον, ο Ερμπακάν άφησε τον Γιουλέν και τον Ερντογάν επικράτησε ο Ερντογάν και τώρα ο Γιουλέν είναι ε, προστατευόμενος στην Πενσιλβένια από τους δημοκρατικούς εκεί τρελά ε και <laughs> εμείς θέλουμε να στηρίζουμε τους δημοκρατικούς, αυτούς δηλαδή, που ενδεχομένως κρατάνε το κλειδί για την εξομάλυνση των σχέσεων της Ελλάδας. Δηλαδή, εμάς δεν μας νοιάζει αν θα γυρίσει ο Γκιουλέν στην Τουρκία. Το FBI, η Homeland Security, πώς αυτά τα πράγματα τα διαχειρίζονται, δεν... Κατασκευάζουν κάποιες δικογραφίες να τις πάνε στους εισαγγελίες της Αμερικής και να κινηθούν διαδικασίες. Το FBI ασχολείται με οτιδήποτε, δεν είναι πολιτικά καυτό. Εκτός εάν ε, το λένε τα ΜΜΕ. Εάν λάβουν εντολή από τα ΜΜΕ και το Zuckerberg να ερευνήσουν κάτι, θα το κάνουν. Δυστυχώς το FBI είναι... Κρατάει μία, θυμίζει λίγο την Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κρατάει την ε, τακτική του επιτίδη ουδέτερου. Είναι δυστυχώς ανεξάρτητες αρχές αυτές στην Αμερική και είναι λίγο κράτος εν κράτη. Ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος δεν μπορεί να επηρεάσει την, ε, την λειτουργία της. Χαρακτηριστικό θυμίζω ότι την δεκαετία του 1950 50 προς 55, ο Χούβερ, ο αρχηγός του FBI, εκβίαζε όλου τον... όλους τους Αμερικανούς πολιτικούς. Ναι. Και έχει βγει μετά το θάνατό του. Βεβαίως, γιατί είχε και ένα ανάλογο υλικό ε, στα χέρια του. Αλλά... Ε, Κοιτάξτε, όταν τα παίρνει όπω τα πήρε ο, ο Τζο Μπάιντεν μέσω του YouTube από την Κίνα, εντάξει, όπως και ο Κινέζος τον εκβιάζει, σίγουρα τον εκβιάζουν και οι άλλοι. Τα πήρε από ο Μπάιντεν από την Κίνα, από την Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν και από τη Ρωσία. Και δεν υπάρχει ούτε ένα εισαγγελέα αυτό το πράγμα στην Αμερική να το κινήσει. Ορίστηκε ένα εισαγγελέα τώρα, ο οποίο θα ασχοληθεί με αυτό, αλλά επέκτηκε παιχνίδι να οριστεί μετά τι εκλογέ. Δεν πιστεύω ότι αν βγει, αν βγει ο Biden θα θαυτεί η υπόθεση. Κοιτάξτε, είναι, είναι, είναι πάρα πολλά τα χρήματα της νέας τάξης προγραμματών. Αν σκεφτείτε ότι ο Ζούκεμπεργκ έβαλε μισό δισεκατομμύριο δολάρια, μισό δισεκατομμύρια δολάρια για να ε, χρηματοδοτήσει εν μέρη την οφία στι δύο-τρεις πολιτείες αυτές, καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο Ζούκεμπεργκ βγάζει τρελά λεφτά από όλη αυτή τη ιστορία. Κανένας επιχειρηματίας, μην είμαστε, δεν είναι ιδιολόγος. Όλοι οι επιχειρηματίες, προσέξτε το, οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε όλα αυτά, δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Το κάνουν για τα κέρδη. Σκασίλα του Ζούπεργκεμπεργ, ποιος θα βγει. Τα κέρδη του να είναι καλά. Όλοι οι επιχειρηματίες έτσι είναι. Ναι, αλλά το θα χρήμα δεν έχει πατρίδα. Θα καταρρεύσει η Αμερική όμως. Η Αμερική θα καταρρεύσει έτσι. Τι τον νοιάζει το Ζούκεμπερκ και τον κάθε μεγιστάνε αν καταρρεύσει η Αμερική, αν πεθάνουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σκασίλα του. Σκασίλα του. Αυτός έχει μαζέψει αμύθετη την περιουσία, την έχει όλοι σε φορολογικούς παραδείσους, δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα ε, για να... Για να κάνεις ε, ε, κοινοποίηση στο Facebook, πρέπει να κοινοποιήσεις στην Ιρλανδία. Διότι έχει έδρα εκεί που δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο. Ο Ζούκεμπερ και η παρέα του, οι μεγιστάνες αυτή της παραπληροφόρησης, δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Εμάς μας λιώνουν τα κράτη στη φορολογία και Γκέιτς, Ζούκεμπερ και όλα αυτά, αυτοί οι μεγιστάνες, ούτε ένα ευρώ φόρο. Σκεφτείτε το. Διότι έχουν νομοθετήσει για αυτά πολιτικοί που τα παίρνουν. Και τώρα που ο Τραμπ ζήτησε να καταργηθεί ε, το άρθρο 230 του ενός νόμου το οποίο προβλέπει την ασυλία του Facebook, πέσαν όλοι να πάνε να τον φάνε. Ο Τζούκεμπεργκ όμω και η παρέα του και έρχεται η αριστερά και λέει ότι εμείς που θέλουμε, είμαστε κατά της παγκοσμοποίησης, είμαστε ρατσιστές. Ξέρετε τι, όταν ακούω αυτά τα πράγματα, μου έρχεται να σκάσω από τα γέλια. Μου έρχεται να σκάσω από τα γέλια. Και κοντά σε όλα αυτά, σε όλα αυτά μας φυτέψανε και έναν τεχνητό ιό τον COVID-19 και περνάνε και ένα εμβόλιο που βασίζεται σε γενετικούς χαρακτήρες, το mRNA. Εδώ πέρα δηλαδή επιχειρείται η εξόντωση και η αλλίωση των γενετικών στοιχείων του ανθρώπου από την νέα τάξη πραγμάτων. Έτσι δεν είναι. Με τα εργαστήρια της Γουχάνης. Αυτό είναι μόνο... Και προσέξτε, αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν έχουμε δει ούτε το 1 δέκατον αυτού του έργου. Εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Διότι ήδη μας προειδοποιούν τώρα ότι ο ιός αυτό δεν είναι ο πρώτος και ότι θα έχει νέες μορφές. Είναι ένα τέλειο εργαλείο έτσι ώστε να κινηζοποιηθούμε όλοι. Και να σας πω και κάτι. Θα σου πει αύριο το, το πρωί. Έτσι κι αλλιώς είσαι σπίτι σου. Δεν μπορείς να βγεις έξω. Τι το θες αυτό το αμάξι. Φέρ το εδώ στο κράτος. Να το πάρει ο κομισάριος να κάνει τις βόλες του. Τέσιο. Οπότε έμεινε με στο σπίτι. Μετά θα σου πει γιατί είναι πας στο καφενείο να μιλήσεις με τους φίλους σου. Μπορεί να μιλάς με τους φίλους σου μόνο στο facebook, στο zoom. Α, στο Zoom όμω μπορούμε και σακούμε ακούμε. Στο καφενείο ή στη πλατεία δεν μπορούμε να σακούσουμε; ακούσουμε. Είναι πολύ δύσκολο. Στο Zoom όμω, καλή ώρα όπω μιλάμε τώρα εδώ, μα ακούν όλοι. Και δεν χρειάζεται να είναι άνθρωπο. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι. Μόλι ακούμε κάτι το οποίο είναι. Κα, καλά, τώρα μιλάμε, το έχουμε τερματίσει, έτσι. Ξέρουν μέχρι. Όχι στην τελευταία επαρχία της Κίνας και ξέρουν τι λένε. Έχουν, τα έχουν μεταφράσει κιόλα. Λοιπόν, <χε> δεν θέλουμε προσωπικές επαφές. Δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι όλα ελεγχόμενα. Θέλουμε ο κόσμος να μαζεύεται στο σπίτι του από τις 10 η ώρα το βράδυ, μετά από τις 9, μετά από τις 6. Δεν θέλουμε να βγαίνει έξω. Δεν θέλουμε να βλέπει την οικογένειά του συναντήσει άνω των τριών απαγορεύονται. Σα θυμίζει τίποτα αυτό, λογοκρισία. Μήπω πάμε με μαθηματική ακρίβεια σε ένα παγκοσμιοποιημένο αυταρχικό καθεστώ το οποίο θα λέγεται κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας με καπιταλισμό καρκά. Για σκεφτείτε το. Εγώ θα ήθελα εδώ, επειδή ήδη αρχίζουμε και εξαντλούμε το, το χρόνο της εκπομπής, να μείνουμε με αυτή τη σκέψη. Πού πάμε. Και τι απεμπολούμε. Και τι να κάνουμε. Και τι κάνουμε. Και τι κάνουμε. Θα υπάρξει αντίδραση. Εδώ, αυτό που βλέπω είναι ότι το, ότι το 2021, ε, μπήκε με τους χειρότερους ε, ιονούς. Μπήκε με αυστηρά lockdown σε όλη την ε, Δύση. Στην Κίνα δεν έχουν lockdown. Έχουν κάποια μέτρα αλλά συνεχίζει κανονικά η παραγωγή τους. Αυτό σας λέει κάτι. Εμένα μου λέει πάρα πολλά. Yeah. Εμένα αυτό που μου λέει είναι ότι μήπως είναι καιρό να ξυπνήσουμε και να σκεφτούμε ότι αυτός ο βαψομαλιάς, ο τραμπάκος, που τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα τα φερέφωνα της κινέζικης προπαγάνδας, μήπως έχει δίκιο τελικά. Μήπως Μήπως θα ξυπνήσουμε αύριο και θα δούμε έναν κομισάριο έξω από την πόρτα μας και παρέα με το παιδί μας και να λέει αυτός, να λέει το παιδάκι των 10 ετών, των 8 ετών μαζί με τον κομισάριο δείχνοντας τον πατέρα, αυτός, αυτός είναι εχθρός του. Αυτό έγινε στην πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ, το 56 έως 64. Τα παιδάκια καταδίδαν τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, έτσι. Είναι η κινεζοποίηση, είναι η σούπα, ο κολεκτιβισμός. Όχι η θρησκεία δηλαδή, όχι η οικογένεια, όχι ατομικά δικαιώματα. Πραγματικά είναι μαύρο το 21. Λυπάμαι που το λέω χρονιάρα, τέλος πάντων, μέρα πρώτη του μημνός. Είναι μαύρα. Πώς είναι μαύρα Χριστούγεννα, θα είναι μαύρο το Πάσχα. Θα είναι μαύρη η ζωή μας. Και ξέρετε γιατί, γιατί εμεί τα αφήνουμε να γίνει αυτό. Είναι η διαδικασία της ανάθεσης. Αναθέτω τη ζωή μου στο Facebook. Αναθέτω τη ζωή μου στο κανάλι, στο, στο μέσο μαζικής εξαπάτησης. Αναθέτω. Θέλω Όχι, να πιστεύω πάρτε πίσω φυνάς. τη ζωή στα χέρια σας. Θέλω Το να εύχομαι. Πιστεύω. Εύχομαι. Ε, το εμβόλιο δεν θα τελειώσει το θέμα της πανδημίας. Μας ετοιμάζουν κι άλλοι. Μας ετοιμάζουν μια διαρκή και ολομέτωπη επίθεση σμικά και πολιτιστικά δικαιώματά μας. Είμαστε επικίνδυνοι. Και εμείς οι Έλληνες ίσως είμαστε από τους πιο επικίνδυνους λαούς της φιλίου. Διότι έχουμε μια πολύ σαφή πολιτιστική ταυτότητα. Δεν θα έλεγα θρησκευτική ταυτότητα, πολιτιστική περισσότερο. Διότι η θρησκεία μας και ο πολιτισμός μας είναι συνυφασμένα και δύο-τρεις λαοί στον κόσμο δεν τους κάνεις καλά εύκολα. Είναι οι Εβραίοι, οι Έλληνες, οι Αρμένοι, δε, δεν, τους, δεν είναι εύκολοι. Και η νέα τάξη πραγμάτων ε, δεν το έχει σε τίποτα να εξαφανίσει. Mm -hmm. να γίνουμε μια χαμένη. Ήδη το βλέπετε με τη διαδικασία της πολι πολιτισμικότητας. Σου λέει τώρα φέρτε άλλους τόσους ε, μη ε, κατέχοντες στην ελληνική ε, παιδεία και δεν το κοιτάω ε, αθνολογικά, διότι δεν είναι και απαραίτητα όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν την, μετέχουν την ελληνική παιδεία. Δεν σημαίνει δηλαδή, ότι έχεις μια ελληνική ταυτότητα εσάνες Έλληνας και αντίθετα μπορεί να μην έχει ελληνική ταυτότητα και να αισθάνεσαι Έλληνα. Ε, το βλέπεις οι αποστολέ της Αφρικής αυτό το πράγμα Το βλέπεις στην ομογένεια Και βλέπεις αντίθετα στην Ελλάδα Έλληνες πολίτες να μην αισθάνονται Έλληνες Και δεν είναι θέμα χρώματος Είναι θέμα νοτροπίας Έτσι. Και πάλι υπο, ε, δεν θα πω υπομονή Θα πω μαχητικότητα Μελέτη, αυτογνωσία και κυρίως ε, μην πέσουμε μαχητή σε αυτόν τον υπερπάντων τον αγώνα. Ο Θεός να είναι μαζί μας, Αμήν. Ε, να λυπηθεί την δύσμηρη Ελλάδα και την πατρίδα μας, γιατί τα, τα κακά έρχονται. Είμαστε σε πόλεμο, Τζόναθαν. Είμαστε συμπολεμιστές σε αυτό τον πόλεμο και θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε, θα δώσουμε την ίδια μας τη ζωή. Αλλά θα νικήσουμε. Το ίδιο έγινε και τη δεκαετία του 30 με τον Ναζισμό. Ματοκυλίστηκε η Φίλιος για δέκα χρόνια σχεδόν από την αρχή, τι πρώτε εχθροπραξίε στην, στην Αιθιοπία, στην Λιβύη. <Ρι> ε, και τώρα έχουμε πάλι πόλεμο στη Λιβύη. είναι τυχαίο. Πήρε 10 χρόνια για να έρθει ο κόσμος πάλι στα ίσα του. Και πάρα... Είμαστε στην αρχή, mm. είμαστε στην αρχή αυτό που ζήσαμε τη δεκαετία του 2030. Ε, αυτό που λέω είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, τόσο αποκρισταλωμένα, ότι η άποψή μου είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία αντιγραφή του, του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου. Είμαστε στα προεόρτια, είμαστε κάπου, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 20 αρχής δεκαετίας του 30. Η ιστορία επαναλα... επαναλήφθηκε. Είμαστε εκεί. Uh -huh, uh -huh. Άρα τι θα κάνουμε; Το φέρετε, το... που πάει το πράγμα. Που μας πάνε; Θα <laughs> με ποια πλευρά θα είμαστε; Με την πλευρά του σκότους ή με την πλευρά του φωτός; Εγώ λυπάμαι σε όλους τους μηδενιστέ, εγώ είμαι με την πλευρά του φώτος. Βεβαίω. Και, και ό,τι και αν συμβαίνει και αυτό. Είμαστε μαζί. Ας χάσω και εγώ το φως μου και τη ζωή μου για το φως. Έτσι. Whatever it takes. Πάλι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ακριβώς. Whatever it takes. Και σαν παλιό στρατιωτικός 12 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις στην Αμερική. Ε, το μότο μας ήταν ours is not the reason why ours is to do and die εμείς δεν ρωτάμε γιατί εμείς απλά πράττουμε και πεθαίνουμε Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και μετά τις 6 Ιανουαρίου να ξανασυναντηθούμε πρώτα ο Θεός και ο να θες. κάνουμε πλέον Είς. αποτίμηση διότι θα έχουμε τις εξελίξεις στο Κογκρέσο ε. και να δούμε πλέον τι διαγράφεται και πώς πάμε και πώς ως σύμμαχοι σε αυτόν τον αγώνα και συμπολεμιστές θα προχωρήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας Λόνατα. ευχαριστώ πολύ. Άρα... Εκ μέρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο, τον είπα, του Προέδρου Τραμπ, του προσωπικού εδώ του κόμματο και μου προσωπικά, έχουμε ο Θεό να είναι μαζί σα, να φυλάει εσά και τι οικογένειέ σα και να είσαστε δυνατοί για αυτά που έρχονται. Αμήν. Καλό, Αμήν. καλό απόγευμα.